Γεια σε όλους και πάλι. Λοιπόν, DAME Certified ή Certified όπως θέλετε ή αλλιώς XTPLY 2. Τελείως ηλίθιο το όνομα αυτού του παπουτσιού, γιατί τα μισά site το λένε XTPLY, XTPLY λογικά, τα άλλα μισά Certified. Πάνω στο κουτί του λέει Certified. Τώρα για ποιο λόγο η ίδια η Adidas γράφει XTPLY 2 στο site, δεν μπορώ να καταλάβω. Ενώ στο κουτί το δικό της έχει γράψει Certified. Είναι το ίδιο παπούτσι να το ξέρετε. Λοιπόν, όλοι είναι καλά λόγια γι' αυτό. Είναι καλό αν είσαι fan Adidas και αν σου ταιριάζει στο πόδι σου γενικά, η Adidas το λατρεύεις. Και γιατί? Γιατί έχει πολύ δυνατό traction. Νομίζω αυτό δεν μαζεύει βρωμιά. Είναι πάρα πολύ καλό. Βλέπετε και το σχέδιο. Είναι γερό. Το Boons δεν είναι σκληρό. Δεν είναι και πολύ πολύ καλό, όπως λένε. Πάντως είναι πιο μαλακό από το Classic Boons. 100%. Κακό δεν είναι για κανένα λόγο. Πολύ ωραίο σχεδιασμός. Βλέπετε δικτυωτά, έτσι. Όλο το μέσος, κάτσε να δω και τι λέει. Δέσιμο με κορδόνια. Επάνω μέρος λέει από μίξ υλικών. Ναι, δεν καταλαβαίνουμε έτσι όμως. Μαλάκι αίσθηση ισχύει, είναι καλή η αίσθησή του. Και η φασμάτινη επένδυση. Ναι. Οκ, μας έπεισες. Αλλά δεν σου λέει πού και τι. Αυτό εδώ πρέπει. Μίξ υλικών. Εντάξει, τι έχει, συνθετικό δέρμα είναι αυτά. Αυτά τα κομμάτια. Εδώ είναι κάτι σαν μέσο και ύφασμα. Πίσω είναι δικτυωτό. Και έχει και το τυπίγιο. Βλέπετε. Η γλώσσα είναι λεπτή. Νορμάλ γλώσσα. Όχι πολύ λεπτή. Τύπου Jordan. Καμία σχέση. Οι επενδύσεις στη φτέρνα δεν είναι καλές. Η φτέρνα γενικώς παίζει. Δεν είναι πολύ καλή για μένα. Γι' αυτό είπα όσοι είστε φαν Adidas. Ο πάτος είναι ωραίος. Okay. Έχει τα ζάρια σε αυτό το χρώμα. Έχει μια υποστήριξη καμάρας, βλέπω. Κάτσε να δω αν βγαίνει. Α, βγαίνει, ωραία, ξεκολλάει εύκολα, κομπλέ, άρα αφαιρείται. Αυτά εδώ τα τμήματα δεν είναι ενοχλητικά όπως νομίζετε. Είναι κανονικό το μέγεθος. Έχει επίπεδο πάτημα, έχει περίεργο πάτημα, όχι πλατή, πολύ. Απλώς θυμίζει λίγο, σαν ποδοσφαιρικό μου έρχεται εμένα, εγώ που παίζω και ποδόσφαιρο. Και μετά εντάξει, βλέπετε εδώ λέει τον ντόλα και στη γλώσσα του λέει. Μ' αρέσει πάρα πολύ που αυτά εδώ τα δύο ροζ έχει εδώ, βλέπετε το σήμα, σαν νότα. Αλλά το μέγεθος, έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο πιο μακρύ. Κάποιοι έλεγαν όχι, κάποιοι έλεγαν ναι. Δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω, είναι πιο μακρύ, σε μένα όμως. Στενό δεν θα το έλεγα. Θα το έλεγα ότι πρέπει να φοράς Adidas για να το φορέσεις. Γενικώς αν δεν σου κάθονται τα ντάμε όπως εμένα, δεν θα καλοπεράσεις. Και αν έχεις και προβλήματα ειδικά, πλατυποδία, δεν παίζει να μπεις εδώ. Θα ξενερώσεις. Μισό κάτω, να πας μισό μέγεθος κάτω δεν αξίζει. Θα είναι στενό ακόμη και αν είσαι υγιής. Οπότε να τα έχετε αυτά υπόψη. Πρέπει να ταιριάξεις. Αν ταιριάξεις, είναι σίγουρα μέσα στα 5 καλύτερα φθηνότερα. Λογικά δεν θα βγει κάτι τρελό φέτος. Όσο πάει χειροτερεύει το πράγμα από ό,τι βλέπετε. Αλλά και άμα βγει εδώ είμαστε. Πάνω λέει Brookfield. Γενικώς αυτό το μοντέλο μας μπερδεύει. Είναι, λες και είναι για sneaker είναι, και όχι για μπάσκετ. Από την άλλη βλέπεις αυτό το traction που είναι τόσο πολύ δυνατό και λες. Τι παίζει ρε φίλε. Και η Adidas μας το πλασάρει ως μπάσκετ. Πάντως προσέχτε λίγο με τα ελληνικά site γιατί είναι ό,τι να είναι. Μην σας κάνει εντύπωση αν το δείτε σαν sneaker. Τέλος πάντων με λίγα λόγια. Δύο πράγματα να προσέχετε. Μην το φοβηθείτε. Α, και το έχει και 60 ευρώ τώρα το Cosmosport και η Slam Dunk. Όλος ο όμιλος εταιριών τους. Είναι εξαιρετική τιμή. Αν σου πάει. Αυτό είναι το θέμα. Αν σου πάει σαν σχήμα ποδιού, 100% μπορείς να το πάρεις.